Καλή πρώτα Απριλιά. Για να κάνουμε το βίντεο, ξεκινώντας αυτή τη φορά από την ανάποδη πλευρά, για 1η Απριλίου. Θα δούμε τι άνθησε μέχρι αυτή την ώρα. Γνωστά εδώ, τα κλασικά, το φύκο μας. Δεν άλλαξε κάτι. Εδώ η ματωμένη καρδιά άρχισε να φουντώνει, γέμισε, ψήλωσε, πρασίνισε τα φυτά και τα λουλουδάκια της. Έβγαλε το φύλλο, άνοιξε και φούντωσε, έγινε σαν το μελιντανό. Εδώ έχουμε την κάνα που πέταξε βλαστάρια για να αρχίσει να ψηλώνει. Να φουντώσει, να ομορφύνει κι αυτή. Εδώ η αλόη, κλασικά. Δεν άλλαξε κάτι, εδώ περιμένουμε να βγει η παιόνια μας. Δεν βγήκε ακόμα. Λοιπόν, η οξαλίδα ή το τριφυλάκι μας. Η νοθήρα μας. Απτόητα αυτά, δεν έχουν πρόβλημα. Τριανταφυλιά μας. Εδώ η ντάλια ξεπέταξε τα βλαστάρια της. Αρχίσει να αναπτύσσεται. Όλα άρχισαν να ξεπετάγουν, να ξεπετάγονται τώρα. Εδώ η καλεντούλα μας που γέμισε λουλούδια πλέον, έχει φουντώσει, έχει γεμίσει η γλάστρα με λουλούδια και με μπουμπούκια. Πολύ ωραίο. Εδώ το χρυσάνθεμο, όπως τα ξέρουμε, δεν έχει ανάγκη αυτό χειμώνα καλοκαίρι, έτσι είναι. Εδώ περιμένουμε να βγει και αυτό, δεν βγήκε τίποτα. Εδώ η βουκαμβίλια μας, η οποία και άρχισε να ξεπετάγεται και αυτή, δεν έχει θέμα. Και εδώ η μανόλια που ξεπέταξε φυλλαράκια. Ένα εδώ, ένα εδώ. Θα αρχίσουν να φουντώνουν τώρα. Εδώ έχουμε τα σκυλάκια, τα οποία άρχισαν να βγάζουν λουλούδια. Εδώ, γεμάτο λουλούδια είναι. Παντού. Γύρω γύρω έχει βγάλει λουλούδια το σκυλάκι. Γύρω γύρω. Θα μας χοβολήσει κι αυτό. Εδώ έχουμε ένα λίλιουμ δενδρόδες, όπου ξεπετάγεται κι αυτό. Ήδη έχει βγει ο βολαστός του εδώ. Εδώ το κρίνο της Παναγίας. Το πιθανόν πρέπει να πάγωσε τελικά από το κρύο, αλλά θα ξαναπετάξει. Δεν με απασχολεί, αυτό είναι βολβός. Εδώ έχουμε το Lilium το Oriental, το οποίο αρχίζει και φουντώνει και ψηλώνει. Εδώ έχουμε το Ριγχόσπερμο, το οποίο πετάει βλαστούς νέους. Εδώ. Γεμάτο βλαστούς. Γεμάτο βλαστάρια. Θα βγάλει φύλλα καινούρια. Εδώ έχουμε την πυκνόνια, την αναρριχόμενη, η οποία έχει βλασταράκια κι αυτή. Γεμάτη βλασταράκια. Και εδώ. Και εδώ. Και μάτια και βλαστή. Και εδώ. Από ζούγκλα θα γίνουμε φέτος. Άμα φουντώσουν όλα τα αναρριχόμενα κατά αυτόν τον τρόπο και έτσι όπως τα βλέπω, όντως ζούγκλα θα γίνουμε. Και εδώ έχουμε τη γλυσίνα μας, όπου η γλυσίνα ήδη
Έχει και μάτια. Άρχισε όμως να ξεπετάγεται κιόλας. Άμα πάμε πιο πάνω έχει γίνει έτσι. Δεν έβγαλε λουλούδια ακόμα όμως. Έχει βγάλει φύλλα. Έχει φουντώσει. Και έχει καταπληκτικά λουλούδια. Εδώ έχουμε την υπομαία, η οποία δεν άνθησε ακόμα, δεν έβγαλε κάτι. Ενώ ο καπουτσίνος που είχαμε φυτέψει μαζί τον Φεβρουάριο ήδη άρχισε να φουντώνει. Ο καπουτσίνος μας έγινε φουντωτός φουντωτός. Ζούγκλα θα γίνει τελικά το μπαλκόνι μας φέτος. Ξεπετάχθηκε ο καπουτσίνος και περιμένουμε να βγει η υπομαία μας. Εδώ η ρολογιά μας, πασιφλόρα ή το λουλούδι του πάθους με το φρούτο των παθών, το οποίο το βάλαμε μέσα το χειμώνα, το σώσαμε για να μην παγώσει και ήδη άρχισε να ξεπετάγεται και αυτό. Έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει και έχει φουντώσει. Ο Αμαζόνιος. Είναι ακόμα αρχές άνοιξης. Δεν μπήκαμε και στο καλοκαίρι για να πεις ότι... Αλλά θα γίνει εδώ το εξαμάξεις. Εδώ η αμαριλίδα μας. Τίποτα το ιδιαίτερο. Θα μείνουν μόνο τα φύλλα για όλο το καλοκαίρι. Εδώ περιμένουμε να ανθίσει και αυτό. Δεν το σώσαμε το χειμώνα ευτυχώς. Είναι όλο ok. Εδώ τα κλασικά, το μπούζι μας. Ο κάκτος των Χριστουγέννων. Και εδώ έχουμε πάρει και βάσεις για να πάρουμε, να βάλουμε τα κοχύλια μας. Έχουμε τα κοχύλια μας εδώ κρεμασμένα και τα διακοσμητικά και τους μελωδούς μας. Όλα μας και θέλω να τα βάλω σε αυτά εδώ τα ωραία, τα πιαστράκια για γλάστρες. Εγώ δεν θα βάλω γλάστρες βέβαια, εγώ τα θέλω για να βάλω τα διακοσμητικά μου, τα κοχύλια μου και τα μπουκάλια μου και τους μελωδούς μου. Όταν το φτιάξουμε θα κάνουμε ένα βίντεο να δείτε πως φαίνονται αυτά, άνθησαν και αυτά προετοιμάζουμε. Νάτι και η Κάντι μας εδώ. Πού είναι το σκυλάκι μου το καλό? Θα έρθεις να πεις ένα γεια? Μπα, έφυγε. Αυτά για 1η Απριλίου. Το τι άνθησε και το τι όχι. Πανέμορφα. Γεια σας. Και εδώ έχουμε την ζαμιόκουλκα, η οποία φουντώνει. Πέταξε εδώ. Πέταξε και εδώ, έχει καινούργια. Να το. Και εδώ έχει καινούργια. Και εδώ έχει καινούργια. Όμορφα. Πρασινίζει ο τόπος. Εδώ έχουμε τον μπαμπού μας. Το μεγάλο, το ωραίο. Να το. Άρχισε να δίνει και από κάτω από τις ρίζες. Να το βάλουμε σε γλαστρούλα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Όμορφα. Πολύ ωραίο. Σαν φυτό και αυτό εσωτερικού χώρου. Και εδώ είναι το ρόδο της Ήριχου, όπου δεν θα το βάλουμε στο νερό. Έχει δικές του ημερομηνίες για να το βάλουμε στο νερό να ανθίσει. Μια χαρά.
Πολύ ωραία. Ερχόμαστε εδώ τώρα για να δούμε τι άνθησε από αυτή την πλευρά. Εδώ οι τουλίπες ξεπετάγονται. Άντε, σιγά σιγά και αυτές να ξυπνήσουν. Τα ζουμπούλια ακόμα περιμένουμε να μαραθούν. Η αλιστρομέρεια θα αρχίσει να φουντώνει τώρα. Εδώ έχω και δεύτερη αλιστρομέρεια, αλλά αν δεν χάλασε από το κρύο θα ξαναπετάξει. Το αγκάθι του Χριστού. Εδώ έχουμε τη βιολέτα. Μοσχοβολάει η βιολέτα. Άρχισε να φουντώνει κιόλας. Και εδώ έχουμε τους νάρκισσους που ήδη άνθησαν. Να το και το κιτρινάκι μας. Το ωραίο το κίτρινο. Και εδώ το ωραίο το κίτρινο. Μοσχοβολάνε κιόλας. Υπέροχα είναι. Εδώ έχουμε κίτρινο με πορτοκαλί στη μόνα. Ναι, κίτρινο με πορτοκαλί στη μόνα μέσα. Και εδώ έχουμε λευκό με κίτρινο στην ομόνα. Εδώ έχουμε ένα μπουμπούκι ακόμα από νάρκισσο, δεν άνοιξε. Και εδώ έχουμε ένα που έχει ανοίξει ήδη με κίτρινο στη μόνα και αυτό λευκό. Και εδώ είναι το πρώτο που άνοιξε και απάνθησε κιόλας. Φοβερή και η νάρκησή μας. Αυτά. Άντε. Φοβερό. Θα κάνουμε και ένα βίντεο με τους ναρκίσους τώρα και όσοι είναι πριν απανθήσουν. Πολύ όμορφα. Αυτά είναι τα φυτούλια μας. Αυτά είναι τα φυτούλια μας για 1 Απριλίου. Γεια σας.